έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος διοικητής, ένας σπουδαίος, ένας ωραίος άνθρωπος, αυστριακός στην καταγωγή, λάτρης της Κύπρου, ο Άλεξ Σόιλερ, ο οποίος, για να θυμηθούμε λιγάκι, ήταν ένας από τους αφανείς ήρωες της Κόκκινης Λίμνης. Θυμόμαστε όλοι τότε την αγωνία για τον εντοπισμό των θυμάτων του κατασερίου δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Διαβάζοντας έτσι μία ανάρτηση του τέος Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του φίλτα του Μάρκου Τράγκολα, πραγματικά συγκινητική, μία ανάρτηση αφιέρωμα στον Άλεξ. Ήθελα έτσι να τον έχω μαζί μου για να το κουβεντιάσουμε αυτό. Καλή σας μέρα, κύριε Τράγκολα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Για να μιλήσουμε σας ευχαριστώ. Για τον Άλεξ. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό το σημείωμά σας και μόνο αυτό που επισημαίνετε, αυστριακέ μου φίλε, με μια σειρά από πράγματα που του γράφετε, διάφορα κοσμητικά επίθετα, ήταν πολύ συγκινητικό. Για θυμηθείτε λίγο, να θυμηθούμε λίγο μαζί τον Άλεξ. Τον Άξελ, είχα κάνει λάθος προηγουμένως και τον ανέφερα ως Άλεξ Άξελ. Λοιπόν, ο Άξελ ήταν ένας χαρακτήρας, ο οποίος πραγματικά αγαπούσε αυτόν το οποίο έκανε και προσπαθούσε σε κάθε περίπτωση να προσφέρει, να προσφέρει μάλιστα για το κοινό καλό. Μέσα από αυτόν τον σκεπτικό του ζήσαμε μαζί πολύ συγκινητικές στιγμές κατά τη διάρκεια των ερευνών στην Κόκκινη Λίμνη και στη Λίμνη Μενή το 2019, πριν 4 χρόνια. Ο Άξελ ήταν μια μοναχική προσωπικότητα, ήπιον τόνων άνθρωπος, αλλά με τεράστια ψυχική δύναμη, τεράστια ψυχικά αποθέματα. Είδαμε και τα ζήσαμε κατά τη διάρκεια των ερευνών, γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο, ναι, όσο επαγγελματίας και να είναι, όσες εμπειρίες και να έχει και γνώσεις για το υγρό στοιχείο, να καταδύεται μέσα στην Κόκκινη Λίμνη με καθόλου ορατότητα, με πάρα πολλούς κινδύνους. Τον θυμούμε στο πρώτο σήμα, την πρώτη βαλίτσα που βρήκαμε. Η βαλίτσα είχε εντοπιστεί από την κάμερα, ήταν η μόνη η βαλίτσα που βρήκαμε με την κάμερα, με τη χρήση της κάμερας. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν άγγιξε τη βαλίτσα και επιβεβαίωσε ότι όντως ήταν η βαλίτσα και είχε στείλει το μήνυμα ότι ναι, πρόκειται, ναι, για βαλίτσα. Την πήρε στα χέρια, και την ανέβασε στη βάρκα και την μετέφερε έξω για να την παραλάβανε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τράγκολα. Ο Άξελ, μετά τα γεγονότα της Κόκκινης Λίμνης, μετά το τέλος των ερευνών, τη φυλάκιση Μεταξά βέβαια, είχατε επαφή καθόλου μαζί? Ναι, είχα επαφή με τον Άξελ, γιατί είχε πρόθεση να γράψει ένα βιβλίο για όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και με είχε πάρει τηλέφωνο, μιλήσαμε για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο και μου είχε και στείλει με email έναν αριθμό ερωτήσεων για να απαντήσω, για να τα χρησιμοποιήσει στο βιβλίο. Μάλιστα. Που θα έγραφε. Μάλιστα. Τώρα, αν έχει προχωρήσει και σε ποιο βαθμό, σε ποιο σημείο έχει προχωρήσει τη συγγραφή του βιβλίου, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αγαπούσε την Κύπρο πάρα πολύ, Άξελ. Αγαπούσε την Κύπρο, ήξερε την ιστορία της Κύπρου, γνώριζε για τις θαλάσσιες επιδρομές που δέχτηκε η Κύπρος από τα αρχαία χρόνια, από αρχαιοτά των χρόνων, και αναζητούσε προς αυτό ναυάγια. Μάλιστα. Καταδιόταν και στα 100 μέτρα και στα 200 και στα 300 μέτρα.
Με τη χρήση βέβαια κάποιων συστημών μοηχημάτων. Είμαι σίγουρος ότι και τον Άξελ και όλα τα παιδιά εκεί που συμμετείχαν έτσι, όλους τους αφανείς ήρωες, όλους τους πυροσβέστες, δεν τους ξεχάσετε ποτέ, γιατί ήταν μια τιτάνια προσπάθεια που κράτησε πάρα πολύ καιρό και ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα βέβαια, και όσοι το ζήσαν από κοντά νομίζω ότι δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη τους. Ποτέ. Σίγουρα θα φύγει από τη μνήμη, και μόλις πληροφορήθηκα το θάνατο του φίλου του Άξελ, στεναχωρήθηκα πάρα πολλά και ήρθαν στο μυαλό μου όλες εκείνες τις στιγμές, οι συγκλονιστικές που ζήσαμε στη Λίμνη, εκείνη η αγωνία όλοι για την ανέβρεση όλων των σημάτων, γιατί αν έμενε έναν σήμα πίσω, τότε δεν θα είχαμε επιτυχία, θα ήταν κατ' εμάς, το είχαμε πει και παλιά, ότι θα ήταν αποτυχία. Επίσης με προβληματίζει το γεγονός πως ένας τόσο έμπειρος και με τόσες γνώσεις Δίτης έπασε αυτό που έπασε. Το τι έγινε, το λάθος έγινε. Έτσι, έχετε δίκιο. Δεν νομίζω κανένας να μπορέσει να το επιβεβαιώσει με ασφάλεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αγαπητέ μου κύριε Τράγκολα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Αιωνία του η μνήμη. Τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τις αντιδράσεις.